Αντίστροφα, έχει αρχίσει να μετρά ο χρόνος για την αρχή του τέλους όσον αφορά στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μας ταλαιπωρεί τα τελευταία 10 χρόνια, για να μην πω τα 30 χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Ξέρετε το τι συμβαίνει, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που είναι μάλιστα και τουριστικές. Η εκτίμηση είναι ότι σε 10 μέρες από τώρα θα έχουμε υπογράψει με την εταιρεία, θεσμικά έχουμε τελειώσει με δικαστήρια, με οικονομικές επιτροπές. Αναφερόμενος στην εξέλιξη της υπόθεσης, ο Παναγιώτης Νίκας εστίασε στις αυξημένες αρμοδιότητες που δόθηκαν από την κυβέρνηση στις οικονομικές επιτροπές και έτσι φτάσαμε στο συγκεκριμένο σημείο. Με περιφερειακό συμβούλιο, στο οποίο δεν υπάρχει πλειοψηφία, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολιτική λόγω της αυτής αναλογικής, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε ακόμα στο σημείο 0. Η Οικονομική Επιτροπή και οι αλλαγές, οι αυξημένες αρμοδιότητες που τις δόθηκαν, μας έδωσαν τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα εν όψη της κατασκευής, της άμεσης έναρξης κατασκευής των εργοστασίων, τα οποία καταλαβαίνετε ότι θα είναι έτοιμα, τυποποιημένα και θα είναι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορη η κατασκευή τους. Ειδική μνήμα ο Περιφερειάρχης έκανε και στο ζήτημα των χωματερών που παραμένουν μια βαθιά πληγή. Αποκαταστάθηκαν υποτίθεται κάποιες, αλλά στη συνέχεια έρχαν σκουπίδια. Πού να τα πάνε και οι έρμοι δήμαρχοι? Οι δήμαρχοι να τα διαθέτουν. Κλήθηκα και εγώ τώρα από τον εισαγγελέα για την περιοχή, για μια περιοχή, την περιοχή της Πύλου, να το πω δημόσια. Βλέπετε, κληρονομώ καταστάσεις οι οποίες είναι πράγματι εφιακτικές για τις περιοχές αυτές, αλλά τι να κάνουν οι δήμαρχοι, αλήθεια, και ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα να τελειώσουμε με την ιστορία αυτή. Μέχρι το Φλεβάρι θα έχουμε 2 δικηγόρους, παιδιά, εδώ στην έδρα. Οπότε τα πολλά χρήματα που διατίθενταν για την πρόσληψη δικηγόρων για τις διάφορες υποθέσεις δεν θα διατίθενται πλέον.